Καλησπέρα. Στο βίντεο αυτό θα κάνουμε μια μικρή εισαγωγή στο Canva, ένα δημοφιλές εργαλείο για γραφική σχεδίαση. Αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι ότι απευθύνεται στο κοινό, δεν είναι ένα εργαλείο για επαγγελματίες, άρα είναι εύκολο για το καθένα να μπορεί να σχεδιάσει πολύ απλά γραφικά σχέδια όπως κάρτες, φυλάδια, ε, infographics και οτιδήποτε άλλο. Θα δείτε εδώ στο παράδειγμα σχεδίασης μπορεί να κάνουμε εκτυπώσιμα γραφικά, γραφικά για marketing, αλλά και παρουσιάσεις ή και βίντεο κολλάς φωτογραφιών. Έχει πάρα πολλά παραδείγματα εδώ αν πάτε στα πρότυπα. Έχει παραδείγματα με τα οποία μπορείτε να ξεκινήσετε που είναι κάποια σχεδόν έτοιμα και απλά να τα προσαρμόσετε. Είναι δωρεάν, φυσικά έχει περιορισμούς στη χρήση κάποιων έτοιμων γραφικών και σε κάποιες λειτουργίες, αλλά για κάποιες βασικές ενέργειες μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και αποτελεσματικά. Και ξεκινάμε είτε κάνουμε αναζήτηση κάποιο ιδέα που έχουμε κάποιο πρότυπο, για παράδειγμα ψάχνω για infographic, θα αναζητήσω εδώ πέρα στα διάφορα πρότυπα ή ξεκινάω από τα έργα, από τα πρότυπα που ψάχνω να βρω εδώ τα έτοιμα ή μπορώ να ξεκινήσω από την αρχή όπως θα κάνω τώρα. Θα ξεκινήσω να κάνω ένα έτσι απλό γραφικό. Για παράδειγμα, ένα γραφικό που θέλουμε για την ιστοσελίδα του σχολείου που να έχει απλά το όνομα του σχολείου όπως έχω κάνει ήδη εδώ. Θα το ξανακάνουμε. Άρα θα ξεκινήσω με ένα προσαρμοσμένο μέγεθος. Θα βάλω για παράδειγμα θέλω να έχει διαστάσεις 500x500 500 pixel θα μπορούσα και μεγαλύτερο το κάνω 800 καλύτερα. να κάνω λοιπόν ένα σχέδιο με τις διαστάσεις που θέλω εγώ και εδώ λοιπόν είναι ο καμβάς μου ο λευκός όπου ε, εισάγω τα διάφορα στοιχεία γραφικά στοιχεία ή κάνω αναζήτηση θέλω για παράδειγμα να βρω ένα κονίδιο με ένα σχολείο θα βάλω εδώ λοιπόν, ε, δεν το έγραψα σωστά. Και έχει είτε γραφικά, μπορώ να δω τα γραφικά που ε, βρήκα, ή φωτογραφίες, ή βίντεο, σχήματα. Εγώ όμως ψάχνω για γραφικά. Και για να δω διάφορα εδώ, αυτά που έχουν το εικονίδιο προ δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Μπορώ βέβαια να τα βάλω μέσα, αλλά μετά δεν θα μπορούσα να κάνω αποθήκευση ή κάτι τέτοιο. Θα βάλω λοιπόν αυτό εδώ που βρήκα και πριν μου άρεσε κάπως. Άρα βάζω ένα αντικείμενο το οποίο όπως και σε άλλα προγράμματα μπορώ, να το μεγαλώνω. Εδώ στο, να το σβήσω, να το διπλασιάσω στο μενού. Έχει και άλλες εδώ επιλογές. Ή να του αλλάξω και τα χρώματα γιατί έχει κάποια χρώματα αυτό να μπορώ να τα αλλάξω. Όμως θα το αφήσω όπως είναι. Μπορώ να βάλω λοιπόν και άλλα είδη στοιχείων, σχήματα. Ε, έχει παρακάτω από εδώ κάποιες κατηγορίες ή να κάνω αναζήτηση. Το άλλο βασικό είναι βάζω κείμενο. Βάζω λοιπόν εδώ ένα κείμενο. Ας βάλω αυτό να το μετακινήσω. Όταν έχω λοιπόν δύο αντικείμενα, αυτό το ξέρουμε και από άλλα προγράμματα, ας βάλω και εδώ ένα ακόμα εικονίδιο. Όταν έχω δύο αντικείμενα πάνω στο άλλο, μπορώ να κανονίσω τη θέση τους, δηλαδή αυτό να πάει από πίσω με εδώ δεξί κλικ επίπεδο και μεταφορά ένα επίπεδο πίσω ή εντελώ στο φόντο, αν θέλω να πάει στο φόντο. Θα το σβήσω αυτό τώρα λοιπόν, θα γράψω εδώ μια επικεφαλίδα, ας πούμε, γυμνάσιο καλοχωρίου, δεν ξέρω ποιο χωριό είναι αυτό, κάπου θα υπάρχει σίγουρα. Θα μικρύνω τα γράμματα, ή πιο μεγάλο καλύτερα, αλλά και θα βάλω και ένα background σε όλο μου το σχέδιο εδώ το άσπρο το επιλέγω άρα θα επιλέξω εδώ πέρα να βάλω ένα φόντο βλέπετε ότι μπορεί να βάλω κάποια από τα προεπιλεγμένα χρώματα αλλά αυτό μου προτείνει και το κάνει αυτό για κάποιο λόγο να βάλω κάποια από τα χρώματα τα οποία ταιριάζουν και στο γραφικό που έχω ήδη βάλει π.χ. να βάλω αυτό το χρώμα κάπως ταιριάζει αλλά εσείς μπορείτε να αλλάξετε να βάλετε κάτι άλλο εγώ θα βάλω αυτό που ταιριάζει και με το υπόλοιπο γραφικό όπως και εδώ το χρώμα μπορώ να το αλλάξω όπως θέλω εδώ ότι χρώμα θέλω να επιλέξω αλλά αν βάλω κάτι τέτοιο να ταιριάζει με το υπόλοιπο γραφικό και ας βάλω και ένα εφεδάκι έτσι στο, στο κείμενο εδώ που λέει στα εφέ να το κάνω ένα έτσι Ωραίο. Αυτό μου φαίνεται. Όχι, αυτό εδώ. Και έχει κι άλλα εδώ. Εφέ μπορεί να εφαρμόσω και να αλλάξω και την καμπυλότητα. Ε, και το εργαλείο με βοηθάει αρκετά να κάνω και στίχηση των αντικειμένων. Βλέπουμε ότι τώρα το μετακινώ και θα βγάλει κάποια στιγμή. Για να δούμε. Αυτή την κάθε γραμμή μου λέει ότι είμαι στοιχισμένο στη μέση. Το ίδιο θα κάνω και με το με το κείμενο. Και μπορώ να κάνω πολλά άλλα πράγματα. Εδώ τώρα θα δείξουμε, θέλουμε να δείξουμε τη βασική, το βασικό workflow. Βάζω μέσα τα αντικείμενά μου, τα τακτοποιώ, τα μορφοποιώ. Και αφού τελειώσω, μπορώ λοιπόν να κάνω με την κοινοποίηση να φτιάξω έναν σύνδεσμο, αλλά μου λέει αυτός ο σύνδεσμος είναι ιδιωτικός. Δηλαδή πρέπει να, δεν θα έχουν άλλα άτομα πρόσβαση. Θα το κάνω λοιπόν εγώ δημόσιο. Και θέλω αυτή που θα το θέλω για παράδειγμα φτιάχνω ένα σχέδιο και θέλω να το δούνε και κάποιοι άλλοι για να μου το εγκρίνουν. Δεν θέλω όμως να το πειράξω, θα το βάλω λοιπόν να είναι μόνο προβολή. Εκτός αν συνεργάζομαι με κάποιους που έχουν και αυτή η κανβά, τότε θα το έχω για επεξεργασία. Αν ξέρουμε κάποια άτομα τα οποία έχουν λογαριασμό, μπορούμε από εδώ να ψάξουμε άτομα με το email τους και να τους κάνουμε ε, να τους προσκαλέσουμε να επεξεργαστούν το σχέδιο μαζί μας. Εγώ λοιπόν θα φτιάξω το σύνδεσμο διαμοιρασμού, το δημόσιο που είναι μόνο προβολή και τον ελέγχω λοιπόν ότι <coughs> λειτουργεί. Άρα όποιος έχει το σύνδεσμο μπορεί να δει το σχέδιο. Νομίζω θα μπορεί και να το, κατα... να το κάνει λήψη, όχι, δεν μπορεί να το κάνει λήψη, θα μπορεί να το δει, να το σχολιάσει. Ναι, εδώ, αν θέλω μπορεί να βάλω και σχολιασμό. Για να το κάνω λήψη ως αρχείο εικόνας, με το κουμπάκι εδώ λήψη, μου προτείνει εδώ διάφορες μορφές, η πιο ιδανική, μια καλή μορφή είναι PNG γιατί για γραφικό, εκτός αν το θέλω για εκτύπωση, Ιδανικό μου προτείνει είναι η PDF μορφή. Και με το λήψη λοιπόν πατάω και θα κάνει λήψη στον υπολογιστή μου. Να λοιπόν εδώ το απλό γραφικό που έφτιαξα σε μορφή εικόνας PNG. Αυτά λοιπόν για το ξεκίνημα με το Canva.